Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από εδώ από το γήπεδο της Περιστερώνας. Σήμερα η Θεία Περιστερώνας υποδέχεται τον Θερμαϊκό Θεσσαλονίκης σε μια μέρα ηλιόλουστη. Έχει λίγο αεράκι. Πιστεύουμε να μην υπάρξει περίπτωση βροχής και μας δυσκολέψει το παιχνίδι. Τώρα οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Διαιτητής είναι ο κύριος Μαυρόπουλος σήμερα στο παιχνίδι και η βοηθή του ο Παπαδόπουλος και ο Κουφός για την αναμέτρηση σήμερα. Καθώς σε αυτόν τον όμιλο η Περιστερώνα είναι πρώτη με 6 βαθμούς. Από κάτω στη δεύτερη θέση είναι ο Κεραυνός ο Ρεουκάστρου με 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης που παίζει σήμερα εδώ με την Περιστερώνα με 2 βαθμούς. Και τέταρτη τελευταία η Αστραπίδη Δροβοτάμου με 0 βαθμούς. Αυτή είναι η βαθμολογία. Με το άλλο παιχνίδι που είναι ο Κεραυνός Ρεουκάστρου Αστραπίδη Δροβοτάμου. Το άλλο το παιχνίδι του ομίλου. Τώρα όλοι σιγά σιγά παίρνουν τους θέσεις τους για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στη σέντρα είναι η ομάδα του Θερμαϊκού. Και ακούγεται το σφύριγμα, ξεκινάει το παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ καλό αγώνα σήμερα. Η μπάλα ψηλά και η πρώτη επαφή έγινε τώρα για την ομάδα της Περιστερώνας. Η μπάλα κρατάει η ομάδα του Θερμαϊκού, υποποίηση εκεί. Γένιο Παναγόπουλος την μπάλα σε πλάγιο. Ρενάλντο στο πλάγιο την Περιστερώνα εκτελείται. Παίρνει και πάλι την μπάλα, προσπαθεί να περάσει εκεί. Φινικόπουλος πήγε να περάσει και παίρνει το πλάγιο. Επέμβαση την άμυνα σε πλάγιο. Και ένα φάουλ τώρα σε καλή θέση για την ομάδα του Θερμαϊκού. Ψηλά το διώξιμο εκεί που έγινε το Ρονάλντο. Προσπαθούν να πάρουν να φύγουν στην αντεπίθεση οι παίκτες της Περιστερώνας και περνάνε γρήγορα εκεί που έγινε η επέμβαση και κόπηκε. Χατζιπαρασκευάς κρατάει και την μπάλα και παίζει στο κέντρο εκεί στον Χατζιπαρασκευά, αδερφό του.
Πέμβασε το Ρονάλντο, ακόμα ένα πλάγιο. Εδώ στο κέντρο και ο Καλαδόπουλος γύρισε, έκλεψε και τώρα μπάλα είναι μπροστά εκεί όπου κλέβει και πάλι Χατζέρ Παρασκευάς και τώρα ανεβαίνει η ομάδα Ντεμουλάρη που έπαιξε εκεί στα πλάγια. Προσπαθούν να περάσουν με τον Ρενάλντο εκεί να τον πιέζει. Και ο Φιλιππίδης προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά δεν τα κατάφερε και το πλάγιο τώρα για την ομάδα της Περιστερώνας. Και το 1-2, Μουλάρη, μπάλα. Κρατάει ο Χατζιπαρασκευάς. Βγάζει μια σέντρα εκεί που βγαίνει ο Χατζηλάρη και δίνει γρήγορα στην αντεπίθεση για τον Καλαδόπουλο. Ο Καλαδόπουλος στον Πλατάκη. Πλατάκης κρατάει την μπάλα και δίνει γρήγορα στον Βοβό. Ο Βοβός πίσω στον Παυλίδη. Παυλίδης πιο πίσω στον τερματοφύλακά του. Ψηλά η μπάλα από τον Καρογιωργός. Μπαλά γυρίζει πιο πίσω. Το γέμισμα. Χατζηλάρη μπλόκαρε χωρίς δυσκολία. Καθώς η μπάλα στα πρώτα λεπτά αλλάζει γλίγορα οι πλευρές της. Οι δυο ομάδες προσπαθούν να περάσουν την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή με γεμίσματα. Τώρα η μπάλα στον Βοσνάκη. Πιο πλάγια εκεί για τον Μολάρη. Δίνει πάλι στο Βοσνάκι, αυτός κάνει ένα σουτ, καταπληκτική επέμβαση από τον Χατζηλάρη σε κόρνερ. Πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα του Θερμαϊκού. Πολύ ωραίο τεχνικό το σουτ του Βοσνάκι και καταπληκτική επέμβαση του Χατζηλάρη σε κόρνερ. Μπάλα χαμηλά, μακριά, διώχνεται εκεί που υπάρχει ο Παπάς και δίνει σε αντίπαλο, στο Βοβό. Ο Βοβός τώρα γεμίζει εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του, αλλά η αντίπαλη αμυντική. Και γυρίζει τώρα ο Παυλίδης, επικίνδυνα την μπάλα, δίνει στο Βοβό. Ο Βοβός εκεί κρατάει σε μια κλειστή γωνία, δίνει στον Παυλίδη, τους γεμίζει μέσα. Διώχνει εκεί όπου παίρνει τώρα ο Πλατάκης. Πλατάκης περνάει καταπληκτικά τον αντίπαλό του και αλλάζει πλευρά. Το γέμισμα για τον Πλατάκη κατεβάζει πολύ ωραία το κοντρόλ του. Βεύγει ο Βοβός, πήγε να τον ψάξει ο Πλατάκης αλλά δεν τα κατάφερε, κόπηκε. Κρατάει όμως ο Πλατάκης, Φινικόπουλος. Ξαναπέζει με τον Πλατάκη και χάνουν την μπάλα. Κρατάνε με αντική και γρήγορα στην αντεπίθεση η ομάδα του Θερμαϊκού με τον Βοσνάκη. Να έχει τον Παυλίδη μπροστά του και να κόβεται. Έρχεται τώρα ο Βοβός και με πολύ χώρο, αλλά βγάζει την μπάλα καθώς είναι πεσμένος
παίκτης του Θερμαϊκού κάτω. Καραγιοργός είναι. Σηκώνεται τώρα. Και τώρα ο Βοζνάκης κάνει την επαναφορά, την μπάλα στο παιχνίδι, να δώσει τη συνέχεια και ο Χατζηλάρη. Φινικόπουλος γυρίζει και δίνει πάλι στο Σουμέλα πίσω. Πλάγια εκεί, ο Καλαδόπουλος προσπαθεί να ανέβει τώρα. Πήγαινε κρατήσει ο Σαλακίδης, κόπηκε και παίζει πίσω στο Ρενάλντο. Ρενάλντο όμως έχει κάνει χέρι εκεί. Ακούει το σφύριγμα τον κύριο Μαυρόπουλο. Πλάγιο τώρα για το Θερμαϊκό και πάλι. Προσπαθούν να κρατήσουν εκεί παίκτες του Θερμαϊκού. Υποποίηση των αντιπάλων και κλέβει τώρα την μπάλα η ομάδα της Περιστερώνας. Φεύγουν στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις. Αν τα πλάγια, φεύγει ο Πλατάκης εκεί που πάει μπάλα, αλλά κόβεται από τον αντίπαλο αρχηγό. Τώρα ανεβαίνει η ομάδα του Θερμαϊκού. Στα πλάγια εκεί μπάλα για τον Εβοσνάκη με πίεση με τον Παυλίδη. Το πλάγιο για την ομάδα της Περιστερώνας. Βοβός γρήγορα στον Πλατάκη. Αφήνει ξυπνά Βοβός και πάλι για το πλάγιο. Παυλίδης στην αλλαγή για τον Ρενάλντο. Πολύ γρήγορα πήγε να περάσει και αλλά ο Παπάς έκλεψε. Μπάλα πλάγια τώρα για τον Χατζηλούδη. Πίσω ο Παυλίδης γεμίζει. Εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης και μπάλα πάει out. Πλατάκι στην πρώτη κεφαλιά, αλλά κλέβουν οι αντιπάλοι. Προσπαθούν να περάσουν εκεί τώρα. Ο Ντεμουλάρη περνάει καταπληκτικά, κόβεται και ο Βοβός παίρνει την μπάλα. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Βλέπει, παίζει με τον Πλατάκι. Πλατάκι στο Φινικόπουλο, εκεί κόπηκε όμως. Και τώρα στην αντεπίθεση με τον Χατζημπαρασκευά να αλλάζει την πλευρά για την ομάδα του Θερμαϊκού. Γρήγορα πήγε να περάσουν την μπάλα εκεί για τον Βοζνάκι, αλλά χάθηκε. Συνέχεια ο Σουμέλας τώρα. Τώρα και πάλι ο Χατζημπαρασκευάς πήγε να περάσει εκεί. Κόπηκε. Φινικόπουλος τώρα προσπαθεί να ανέβει. Παίζει γρήγορα εκεί πέρα με τον Καλαδόπουλο. Κρατάει αυτό την μπάλα. Δίνει δίπλα στο Φινικόπουλο και πάλι. Δέντζας κρατάει και δίνει δίπλα στο Ρενάλντο. Ρενάλντο μπροστά για τον Μόσχου. Αυτός κόπηκε.
Τζουλά κατεβάζει και ο Σαλακίδης. Προσπαθεί να κρατήσει αλλά... Κλέβουν την μπάλα, συνεχίζει όμως ο Δέντζας. Φινικόπουλος στην μπάλα γρήγορα στον Πλατάκι. Τη δεξιά πτέρυγα, εκεί με δύο αντιπάλους προσπαθεί να περάσει αλλά κόβεται από τον Καραγιοργό. Πλατάκης παίζει πολύ γρήγορα. Βοβός πήρε την μπάλα από εκεί από τον Μόσχου αλλά ήταν σε θέση offside και εκεί σταματάει η επίθεση για την ομάδα της Περιστερώνας. Τερματοφύλακας του Ρωμαϊκού, ο Τζούτζιας. Παίρνει πάλι μπάλα. Παίζει και με το συμπέκ του. Τα γεμίσματα μπροστά. Όπου υπάρχει ο Χατζηλάρη και πάλι. Κρατά την μπάλα. Ψηλάει μπάλα, πρώτη κεφαλιά από τον Καλαδόπουλο στα πλάγια, ο Βοβός μόνος του ανεβαίνει. Φεύγει ο Φινικόπουλος αλλά ψάχνει εκεί τον Μόσχου. Χάνουν την ευκαιρία για την αντεπίθεση, τώρα παίρνει πολύ γρήγορα ο Ντεμολάρη. Δίνει στον Χατζηλούδη ο οποίος βγάζει προθυμία την παλιά εκεί για τον Φιλιππίδη. Πολύ δυνατή, απευθείας άου την μπάλα. Καθώς η ομάδα της Περιστερώνας παίζει πολλές πάσες με τον τερματοφύλακά του, τον Χατζηλάρη, καθώς βοηθάει με τις βαθιές του μπαλιές, σέντρες, την ομάδα του και ανεβαίνει πιο εύκολα. Τώρα το φάουλ και από τον Φινικόπουλο πάνω στο Χατζηπαρασκευά. Την Παρασκευά σε έκανε εκεί τις στροφές του αλλά περνάει την μπάλα δίπλα στον Παναγόπουλο, μπάλα πιο πίσω στον Παυλίδη. Παυλίδη στον Παναγόπουλο και πάλι. Αυτός γεμίζει μπροστά για τον Φιλιππίδη. Τώρα κρατάει την Παρασκευά, περνάει πολύ ωραία, κόβεται πολύ γρήγορα. Ο Πλατάκης δίνει στο Φινικόπουλο, ο Παυλίδης, συγγνώμη. Αλλά εκεί υπάρχει φάουλ πιο πίσω. Είναι κάτω ο Χατζηπαρασκευάς. Από την προηγούμενη φάση με τον Παυλίδη εκεί που συγκρούστηκε. Σηκώθηκε όμως, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Η συνέχεια εδώ του παιχνιδιού τώρα με την μπάλα στα πόδια του Χατζηλάρη και πάλι να γεμίζει σε αντιπάλους όμως. Πάλα μπροστά για τον Καλαδόπουλο. Αυτός κρατάει, δίνει στο Ρενάλντο. Πήγε ο Ρενάλντο να παίξει και πάλι με τον Καλαδόπουλο αλλά κόπηκε. Και εκεί τώρα ο Πλατάκης προσπάθησε να κρατήσει αλλά πάλι έχασαν την μπάλα. Ντεμολάρη τώρα πιο πλάγια για τον Καραγιοργό, ο οποίος έδωσε, χάθηκε η μπάλα. Βοβός μπροστά για τον Μόσχου, εκεί που η μπάλα έχει βγει. Καραγιοργός στο πλάγιο τώρα. Δίνει πολύ γρήγορα τον Ντεμολάρη. Ξανά δεύτερο συνεχόμενο πλάγιο. Πού
Πλατάγκης γυρίζει πίσω και κάνει το λάθος εκεί. Δίνει στους αντιπάλους. Φιλιππίδης προσπάθησε να περάσει, κόπηκε όμως. Σουμέλας γρήγορα στο Βοβό. Βοβός μόνος του ανοίγει το κοντρόλ του. Περνάει πολύ ωραία τους αντιπάλους του. Δίνει γρήγορα στον Πλατάκη. Πλατάκης εκεί δεν προλάβε την μπάλα, η οποία γυρίζει πίσω στον Παυλίδη. Και πάλι ο Φινικόπουλος πίσω για να οργανώσει την επίθεση και πάλι. Φινικόπουλος γρήγορα στον Βοβό. Εκεί στα πλάγια όπου πιέζεται από τον Ντεμολάρη και παίρνει το πλάγιο έξυπνα. Με κίνηση, άμα δεν έχει δεν γίνεται. Πάνε πάθο. Σπάσε να περάσει εκεί ο Χατζιπαρασκευάζα, τα κατάφερε. Βοβός γρήγορα εκτέλεσε με το Δέντζα και ο Πλατάκης έπαιξε το 1-2. Η μπάλα μπροστά για τον Καλαδόπουλο. Καλαδόπουλος έβγαλε εκεί την προθυμένη μπάλα για τον Μόσχου, αλλά κόπηκε πολύ γρήγορα από τον Παναγόπουλο. Σε κόρνερ. Αυτό το κόρνερ που μπορεί να δώσει μια ευκαιρία στην ομάδα της Περισσερώνας να βάλει το πρώτο γκολ στο παιχνίδι, καθώς έχουν αρκετούς ψηλούς παίκτες. Μπάλα ψηλά, δυνατά από την άλλη πλευρά όμως. Εκεί ο Ρενάλντο δυσκολία προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του στη γωνία. Και η μπάλα από τα πόδια του πάει σε πλάγιο. Καραγιωργός τώρα δυνατά μπροστά για τον Χατζηλούδη, αλλά ο Βοβός κλέβει τώρα και κρατάει. Παυλίδης κάνει το γέμισμα εκεί μπροστά για τον Μόσχου, δεν περνάει μπάλα, πίσω ο Φινικόπουλος κρατάει. Παίζει δίπλα. Εκεί που τώρα έκλεψε ο Φιλιππίδης, αλλά δεν κατάφερε να περάσει, πήρε όμως το πλάγιο και πολύ γρήγορα προσπαθούν να φύγουν στην αντεπίθεση. Ο Φιλιππίδης κρατάει με τρεις αντιπάλους. Και εκεί το πλάγιο για την ομάδα της Περισσερώνας πάλι. Τώς προς τον παρόν δεν έχουμε δει σούτ στο τέρμα. Μόνο ένα σούτ στις αρχές που έγινε από το Βοσνάκι. Και τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα του Θερμαϊκού μπαίνουν στην περιοχή. Μπάλα έξω εκεί στον Χατζιπαρασκευά που κάνει το σούτ πάνω στα σώματα. Έτρεξε ο Χατζηλάρη να προλάβει την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβε. Ήταν δυνατά η μπάλα. Κόρνερ. Και ακόμα μια φορά πολλοί παίκτες του Θερμαϊκού στην περιοχή του Χατζηλάρη. Χατζιπαρασκευά στο κόρνερ. Έγιναν μερικές συστάσεις και από τον κύριο Μαυρόπουλο. Το κόρνερ τώρα την άλλη πλευρά
και προσπάθησε να κρατήσει ο Ντεμολάρη και ο Πλατάκης τώρα στην αντεπίθεση για την ομάδα της Περιστερόνας. Εκεί όπου κόβεται ψηλά Καραγιωργός. Πίσω και γρήγορα η μπάλα στο Ρενάλντο. Ρενάλντο γυρίζει δίπλα στον Σουμέλα. Κλέβει. Χατζη Παρασκευάς κάνει ένα χαλάρο σουτ. Συνέχεια τώρα για τον Βοβό και με το Φινικόπουλο εκεί. Καλαδόπουλος έπαιξε με το Δέντζα. Δέντζας έκανε αλλαγή πλευράς εκεί για τον Ρενάλντο. Ρενάλντο πήγε να περάσει την παλιά για τον Μόσχο, αλλά κόπηκε μπάλα πίσω και πάλι στην άμυνα της Περιστερώνας. 6 αφήνει ο Σουμέλας την μπάλα να βγει out. Φινικόπουλος ζήτησε και παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Παυλίδη. Παυλίδης και πάλι στο Φινικόπουλο. Φινικόπουλος κρατάει και δίνει ψηλά την μπάλα για τον Βοβό. Και που περνάει και έπαιξε με τον Καλαδόπουλο. Παυλίδης πίσω και πάλι. Μπροστά η μπάλα για τον Μόσχου. Εκεί όπου είναι πιο γρήγορα. Παυλίδης τώρα Πλατάκης. Περνάει πολύ ωραία. Κρατάει την μπάλα και γεμίζει για τον Ρενάλντο. Ρενάλντο τώρα στα πλάγια. Κάνει μια σέντρα χαμηλή. Άντε η μπάλα πιο πλάγια για τον Καραγιώργο. Να την επίθεση του Θερμαϊκού. Κόπηκε Φινικόπουλος στο Δέντζα. Δέντζας έχασε και πάλι την μπάλα. Κρατάνε μπάλα. Χατζιπαρασκευάς έπαιξε δίπλα. Συμπαίκτη εκεί που κρατάει μπάλα πίσω στο Χατζηλάρη πάλι. Σουμέλας στο Δέντζα. Δέντζας περνάει πολύ ωραία ψηλά για τον Βοβό. Φύσηξε ο αέρας και πήρε λίγο την μπάλα. Πλάγιο για την ομάδα του Θερμαϊκού. Καραγιωργός έδωσε στον συμπέκτη του, αλλά χάθηκε μπάλα. Βοβός τώρα προσπαθεί, περνάει πολύ ωραία. Φεύγει στην αντεπίθεση. Μπροστά ο Πλατάκης. Κόβεται όμως από τον αρχηγό του Θερμαϊκού. Φινικόπουλος ένα γέμισμα εκεί που υπάρχουν μόνο η αντίπαλη αμυντική. Και το πλάγιο εκτελείται γρήγορα από τον Ρενάλντο. Πάλι κρατάνε τώρα. Δέντζας μπροστά την παλιά τον Μόσχου. Ψηλή εκεί που Τζιούγκιας κρατάει και δίνει στον Παναγουλόπουλο. Συγγνώμη. Τώρα ανεβαίνει Καραγιωργός, περνάει άτσαλα μπαλιά του, αλλά και πάλι κλέβει η ομάδα του Θερμαϊκού. Μπαλά πλάγια για τον Φιλιππίδη. Τώρα πιο πλάγια για τον Καραγιωργό με πολύ χώρο μπροστά του και δίνει τον Χατζηλούδη. Γέμισε εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Βοβός ψηλά, όχι πολύ μακριά όμως. Φινικόπουλος κρατάει, παίζει και με τον Πλατάκη και πάλι Φινικόπουλος στον Καλαδόπουλο. Καλαδόπουλος αλλάζει την πλευρά για τον Ρενάλντο, ο οποίος είναι μόνος του. Δεν έκανε καλό κοντρόλ εκεί. Καλαδόπουλος αλλάζει για τον Φινικόπουλο, τους κατεβάζει και παίζει με τον Πλατάκη. Ο Πλατάκης άτσαλα πήγε να βρει τον Βοβάλα. Δεν βρήκε καλά την μπάλα. Τώρα η μπάλα πίσω στον Παυλίδη. Αυτός γεμίζει, αλλά η μπάλα
Έχει βγει. Φινικόπουλος μπροστά. Κρατάει, παίζει με τον Βοβό δίπλα του, ξανά. Έβγαλε και ο Καλαδόπουλος για τον Μόσχου. Και πολύ γρήγορα επέμβαση από τον Παναγόπουλο σε πλάγιο. Έρχεται κεφαλιά και ο Ρενάλντο δεν κατάφερε να βρει καλά την μπάλα και τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα του Θερμαϊκού. Πολύ ψηλά ο Βοζνάκης δεν μπόρεσε να τη φτάσει. Βοβό στο Φινικόπουλο. Γρήγορα για να παίξει με τον Καλαδόπουλο και ο Δέντζας τώρα στο Ρενάλντο. Ρενάλντο πίσω στον Σουμελά. Φινικόπουλος. Παίζουν ήρεμα το παιχνίδι τους οι παίκτες της Περιστερώνας. Και παίρνουν τώρα και ένα ακόμα πλάγιο. Αλλαγές της μπάλας γρήγορα για τις δύο ομάδες στα πλάγια, εκεί όπου ο Σαλακίδης πήγε να μπει αλλά έδωσε offside. Καλαδόπουλος, Παυλίδης μπροστά, Πλατάκης κρατάει και ζητάει ο Ρενάλντο από τα πλάγια, από την αριστερή πτέρυγα, εκεί όπου γεμίζει η κεφαλιά, πήγε να κάνει εκεί ο Πλατάκης, δεν κατάφερε να βρει καλά την μπάλα, Βοβός και πάλι τη σέντρα μέσα, ο Μόσχου δεν μπορούσε να βρει την μπάλα και αντεπίθεση για την ομάδα του Θερμαϊκού τώρα με τον Χατζιπαρασκευά, ο οποίος κρατάει πολύ καλά την μπάλα, προσπαθεί να περάσει, πολύ καλό το τάκλιν, επαγγελματικό του Φινικόπουλο, κόπηκε. Καλαδόπουλος έδωσε γρήγορα Σουμελά. Τους στο Ρενάλντο. Ρενάλντο μπροστά για τον Μόσχου, δεν περνάει μπάλα. Κόπηκε τους αντιπάλους. Μπάλα στην άλλη πλευρά τώρα για τον Βοβό που παίζει με τον Παυλίδη. Με χώρο παίζει με τον Καλαδόπουλο. Αυτός γεμίζει μπροστά εκεί όπου γίνεται η κεφαλιά του Μόσχου. Δεν ήταν πολύ δυνατή. Ο Τζιούτζιας κρατάει την μπάλα. Φωνάζει τώρα στους παίκτες του να πάρουν θέσεις. Ψηλά και από τον Ντεμολάρη κατεβάζει. Βοβός πίεσε και πήρε πολύ ώρα την μπάλα. Δίνει στον Πλατάκη που έχει στην πλάτη του εκεί πέρα τον Παυλίδη, αλλά πέρασε ο Πλατάκης, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Εκεί το σώμα που έβαλε ο Καραγιωργός. Πολύ έξυπνα και παίρνει το out για την ομάδα του. Γιούτιας φωνάζει στους παίκτες του να ανέβουνε. Γεμίζει κατευθείαν σε αντίπαλο. Κλέβει ο Ρενάλντο και ανεβαίνει με χώρο μπροστά του.
Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και τώρα ο Φινικόπουλος παίρνει. Παίζει και με τον Καλαδόπουλο, τους κρατάει. Παίζει με τον Δέντζα. Το γέμισμα και βαλιά στην άμυνα μακριά. Κλέβει και πάλι ο Καλαδόπουλος, παίζει πίσω με τον Σουμελά. Τους κάνει ένα γέμισμα μπροστά για τον Δέντζα. Τα σώματα, κάνει την μπάλα. Ζήτησε πέναλτι και ο Δέντζας, αλλά τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα του Θερμαϊκού με τον Φιλιππίδη να κρατάει. Χάνουν την μπάλα, αλλά η μπάλα πιο πλάγια. Τώρα για τον Χατζιπαρασκευά που παίζει με τον Ντεμολάρη. Χατζιπαρασκευάς περνάει πολύ ωραία, κάνει ένα χαλαρό σουτ. Χωρίς δυσκολία ο Χατζιλάρη μπλοκάρει και δίνει γρήγορα στον Βοβό. Οργανώνει την επίθεση, Πλατάκης κατεβάζει πολύ ωραία και ανεβάζει την ομάδα του. Κάνει μια σέντρα, ζήτησε εκεί χέρι. Δέντζας προσπαθεί να περάσει, έκανε το σουτ της Γκιούτζιας. Έδιωξε με τα πόδια. Αυτό το παιχνίδι είναι στο 35, παραμένει το σκορ στο 0-0. Το γέμισμα εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Ελεύθερο χτύπημα για την ομάδα του Θερμαϊκού. Καθώς και οι δύο ομάδες κοιτάνε σε αυτό το παιχνίδι να έχουν την τεχνική και όχι να έχουν πολλά γκολ όπως φαίνεται. Τώρα το φάουλ του Πλατάκη στον Καραγεωργό. Την Παρασκευάς στον Παναγουλόπουλο, αυτός όπου γεμίζει μπροστά για τον Χατζιπαρασκευά. Φινικόπουλος τώρα στο κέντρο, Πλατάκης. Ψηλά κατεβάζει με το στήθος ο Πλατάκης, γυρίζει την μπάλα πίσω στο Δέντζα. Δέντζα στον Παυλίδη. Παυλίδη στο Φινικόπουλο. Δέντζας, Σουμελάς, Ουστά. Χείρισε εκεί τώρα ο Σαλακίδης και έκλεψε την μπάλα και ανεβάζει την ομάδα του με το Φινικόπουλο. Να έχει συρρήγματα, δίνει πάλι στο Σαλακίδη, αυτός πήγε να κάνει το σουτ, ήρθε από πίσω ο αντιπαλός και τον έκοψε. Τώρα κλέβει ο Ντεμολάρη και φεύγει στην αντεπίθεση. Πήγε να βρει τον Εμβοσνάκη, δεν πέρασε η μπάλα. Στην άλλη πλευρά εκεί τώρα ο Φιλιππίδης προσπαθεί να ανέβει. Με δύο αντιπάλους κόβεται. Δέντζα στην αντεπίθεση. Δίνει στο Φινικόπουλο και αυτός τον Πλατάκη για να φύγει στην αντεπίθεση. Δυνατή μπαλιά του, ο Τζιούτζιας. Βγαίνει και ήρεμα τώρα, κρατάει την μπάλα στα πόδια του.
Έχει ανταυτόν. Προσπαθεί τώρα ο Βοσνάκης εκεί να περάσει, κόπηκε. Στην αντεπίθεση. Φινικόπουλος. Κρατάει τώρα, Φινικόπουλος. Περνάει. Παίζει με τον Πλατάκη. Αυτός πήγε να ψάξει και τον Εσάιντ. Θα αντεπίδεις τώρα Φιλιππίδη στα πλάγια, έπαιξε πολύ γρήγορα. Εκεί αλλαγές πλευράς. Ντεμολάρη κρατάει την μπάλα στην περιοχή. Βγαίνει ο Χατζηλάρη, μπλοκάρει και γρήγορα δίνει την μπάλα στην αντεπίδεση. Μπάλα στο Σαλακίδη. Σαλακίδη στον Πλατάκη. Τους κρατάει, περνάει τον αντίπαλό του και τραβάει ο Καραγιωργός και θα δει την κίτρινη κάρτα. Πλατάκης τώρα στο φάουλ και γεμίζει και που είναι αντιπάλι θα την παρασκευάσει στα πλάγια του Ντεμολάρη. Βοβός και πάλι στο Πλατάκη. Μπλάτη του τρεις αμυντική. Μπάλα πίσω εκεί ο Σαλακίδης κρατάει, περνά καταπληκτικά. Δίνει στον Σουμελά με χώρο μπροστά του. Κάνει το γέμισμα για τον site, δεν μπόρεσε να το βρει. Φινικόπουλος στον Πλατάκη και αυτός γρήγορα στο Βοβό. Προλαβαίνει την μπάλα και συνεχίζει, παίζει πάλι με τον Πλατάκη. Πλατάκης γεμίζει για τον Ρενάλντο. Ρενάλντο κρατάει, κάνει ένα ήρεμο σουτ, ο Τζιούτιας βγαίνει, μπλοκάρει τώρα την μπάλα. Εκεί τώρα το φάουλ για τον Παπά. Θα δώσω, ο Παπάς παραμένει κάτω και είδε την κίτρινη κάρτα ο Σαλακίδης. Εδώ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου το σκορ παραμένει στο 0-0. Τζιούτζιας, το φάουλ, ο Παυλίδης
Την μπάλα γρήγορα μπροστά για τον Ντεμολάρη. Αυτός πολύ ωραία με τα γουνάκι πέρασε την μπάλα για τον Χατζηλούδη. Και ο Φινικόπουλος γέμισε, πολύ ωραία έπεσε ο Χατζιπαρασκευάς και παίρνει την μπάλα τώρα μπροστά για τον Βοζνάκη. Αυτός με τον Βοβό να χάνει την μπάλα. Δίνει πλεονέκτημα και ο κύριος Μαυρόπουλος. Βοβός γρήγορα στον Σαλακίδη. Αυτός ο Ρενάλντο. Το γέμισμα ο Ρενάλντο εκεί πήγε να πάρει την κεφαλιά. Ο Σάιντ βγήκε ο Τζούργιας και τώρα ο Φινικόπουλος κατεβάζει πολύ ωραία έξω την περιοχή, προσπαθεί να περάσει. Δίνει στον Βοβό, αυτός με χώρο βγάζει τη σέντρα, κεφαλιές από την άμυνα, από τον Παναγουλόπουλο. Εκεί βγήκε ο Καραγεωργός, συγγνώμη, ο Ντεμολάρη ήταν. Θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Αλλά τώρα έδωσε το πλάγιο για την ομάδα της Περιστερώνας. Καθώς τώρα είναι πεσμένος ο αρχηγός του Θερμαϊκού, ο Παυλίδης, κάτω και ζητάει το γιατρού του αγώνα. Φαίνεται να έχει πρόβλημα με το πόδι του. Το συμπληρώσαμε το 45 στο πρώτο ημίχρονο. Δύο ομάδες θα πάνε με το 0-0 στα αποδυτήρια. Προσηκώθηκε ο Παυλίδης. Ζέντζας αλλάζει από την πλευρά με τον Ρενάλντο. Αυτός γεμίζει τις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο. Μπάλα μπροστά για τον Βοζνάκη. Πήγε να πέρασε, έδωσε συμπαίκτη, αλλά εκεί ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Φιέλα Περιστερώνας, Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης, 0-0. Δεν υπήρξε γκολ εδώ στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς πάμε στα στούντια του Φιλαδέλφων TV και επιστρέφουμε εδώ και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ και πάλι για το δεύτερο ημίχρονο. Θέλε Περιστερώνας, Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης, 0-0 του πρώτου ημίχρονο. Και εδώ όλα τώρα έτοιμα για τη σέντρα και το δεύτερο ημίχρονο. Περιμένουμε τον κύριο Μαυρόπουλο. Σφυρίζει. Ξεκινάει το παιχνίδι μας. Περιμένουμε να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Και κάνα γκολ. Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ ήρεμο. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες. Τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα της Περιστερώνας. Εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ. Ο Πλατάκης εκεί πήγε να κάνει το σουτ. Αλλά Τζιούτιας βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Η πρώτη ευκαιρία για την ομάδα της Περιστερώνας. Καθώς αγρίεψε και ο καιρός. Τζιούτιας ψηλά. Κατεβάζει ο Δέντζας. Πρώτης κεφαλιάς εκεί μπροστά για τον Ντεμολάρη, πήγε να περάσει, τώρα κρατάει την μπάλα αλλά δίνει το πλάγιο. Ακόμα ένα πλάγιο για την ομάδα της Περιστερώνας. Βοβός εκτελεί,
μπροστά εκεί που είναι ο Σάιτ. Προσπαθεί να περάσει, κόπηκε. Μπαλά μακριά. Εκεί παίρνει το φάουλ από τον Ρενάλντο ο Φιλιππίδης. Χατζιπαρασκευάς μπροστά, εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης είναι ο Μελάς που έδωσε. Χατζιλάρη τώρα και πάλι ένα γέμισμα χαμηλό όμως. Φινικόπουλος κατεβάζει, δίνει στο Δέντζα, Δέντζα στον Παυλίδη, ξανά Δέντζας. Χατζιπαρασκευάς κατεβάζει, χάνουμε στην μπάλα, Φινικόπουλος ανεβαίνει μπροστά στον σάιτ. Τους κρατά την μπάλα, δίνει πίσω τον Βοβό, Φινικόπουλος. Γεμίζει ο Φινικόπουλος μπροστά τον Πλατάκη. Περνάει ο Βοβός, γρήγορα στον Πλατάκη. Πήγε εκεί να ανέβει ο Ντεμουλάρη, αλλά έχασαν την μπάλα. Τώρα Σαλακίδης έκανε την αλλαγή για τον Ρενάλντο. Αυτός γεμίζει εκεί για τον Πλατάκη, ο οποίος κατεβάζει πολύ ωραία, μπαίνει στην περιοχή, αλλά η φάση έχει σταματήσει πιο πριν, καθώς που δείχθηκε σε θέση offside του βοηθό. Και ο Τζιούτζιας τώρα στη συνέχεια με τον ελεύθερο χτύπημα. Ψηλά οι πρώτες επαφές από αντιπάλους και κεφαλιά από τον Παυλίδη. Κρατάει τώρα Πλατάκης, παίζει πιο μέσα εκεί που ο Χατζηπαρασκευάς κρατάει την μπάλα, παίζει με τους συμπαίκτες του. Και το φάουλ για την ομάδα του Θερμαϊκού. Μπάλα στο κέντρο και για τον Χατζηπαρασκευά. Ποιος πιο πλάγι εκεί και Ντεμουλάρη έκανε το φάουλ. Το Βοβό. Βοβός γρήγορα στον Σαλακίδη. Ξαναπαίζει πίσω πάλι στο Βοβό. Αυτός πιο πίσω για τον Σουμελά. Αυτός παίζει γρήγορα μπροστά για τον Μόσχου, χάθηκε η μπάλα πίσω στον Παυλίδη όμως και πάλι. Παυλίδης στήριγμα τον Βοβό δίπλα, δίνει την μπάλα. Παίζει με τον Σαλακίδη, Σαλακίδης. Κέντρο για τον Φινικόπουλο, ο Πλατάκης τώρα παίρνει έξω την περιοχή, κάνει ο Πλατάκης το σουτ. Σύγκρουση πάνω στα αντίπαλα σώματα. Και έπαιξαν το 1-2 έπαιξε του Θερμαϊκού, αλλά χάνουν την μπάλα. Ήρθε ο Σουμελάς και την έκλεψε. Βγαίνει έξω στην περιοχή, δίνει στο Μόσχου, κόπηκε. Συνεχίζει ο Ρενάλντο. Τα πλάγια περνάει. Δεν προλαβαίνει όμως την μπάλα. Out. Χατζηλούδης κρατάει και δίνει στον Ντεμουλάρη. Αυτός πίσω στον Καραγεωργό, αυτός πιο κέντρο για τον Χατζηπαρασκευά, πιο πίσω. Του περνάνε την μπάλα.
και το φάουλ από τον Χατζη Παρασκευά. Το Δέντζα που πάει τώρα να εκτελέσει ο Φινικόπουλος και να γεμίσει την αντίπαλη περιοχή. Εκεί ο Πλατάκης για να κάνει την κεφαλιά, δεν τη βρήκε καλά, αλλά έχει υποδειχθεί σε θέση offside και πάλι. Πάγιο, Πλατάκης, κεφαλιές και τώρα έρχεται ο Φιλιππίδης. Γρήγορα στην άλλη πλευρά το Βοσνάκι, γέμισμα τώρα, Χατζηλάρη βγαίνει, μπλοκάρει και γρήγορα στην αντεπίθεση για τον Μόσχο και κατεβάζει με κεφαλιές την παλιά άμυνα. Μηβαίνουνε με τον Χατζηπαρασκευά. Κράτα την μπάλα. Φύγε εκεί να βρει τον Ντεμουλάρη, αλλά έκλεψε ο Σαλακίδης και φεύγει στην αντεπίθεση με πολλά στηρίγματα και βγάζει μπροστά για τον Σάιντ. Εκεί πέρα βγαίνει ο Τζιούτιας πολύ γρήγορα και σαματάει την αντεπίθεση για την ομάδα της Περσερώνας. Ακόμα ένα πλάγιο για την ομάδα της Περσερώνας. Πλατάκης ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει στο site αλλά και σταματάει τη φάση. Διαιτητής δίνει πλάγιο. Φιμέλας πηδάει και κλέβουν οι παίκτες του Θερμαϊκού στην αντεπίθεση με τον Φιλιππίδη. Περνάει πολύ ωραία, βγάζει την παλιά εκεί που ο Σουμελάς διώχνει τον Χατζηπαρασκευά. Αυτός γρήγορα στον Φιλιππίδη. Φιλιππίδης κρατάει, άλλαξε την πλευρά εκεί που γύρισε ο Πλατάκης, έκλεψε και δίνει στην αντεπίθεση τώρα με τον Σάιντ να προσπαθεί να περάσει, αλλά βγήκε πολύ γρήγορα ο Τζιούτιας, έκλεψε την αντεπίθεση και τώρα ανεβαίνουμε τον Χατζηπαρασκευά. Παίζει πιο δίπλα στο δεξί του μπακ τον Παπά. Αυτός περνάει πολύ ωραία. Σώματα εκεί, Φιλιππίδης έρχεται, κλέβει. Περνάει πολύ ωραία τους αντιπάλους του, χάνει όμως την μπάλα και παίρνει το φάουλ ο Φιλιππίδης από τον Μόσχου. Αυτό το φάουλ είναι ο Χατζηπαρασκευάς και ο με μόνος του, ναι, γεμίζει και που κόβεται και τώρα στην αντεπίθεση το Φινικόπουλο να δίνει στον Πλατάκη πολύ γρήγορα και αυτός να περνάει με χώρο μπροστά του. Είδε στα πλάγια του Σαλακίδη, αλλά δεν μπόρεσε να προλάβει.
Να βγάλει την μπάλα, παίρνει όμως το φάουλ. Και πάλι ο Φινικόπουλος στο φάουλ. Ποιος γεμίζει ο Φινικόπουλος, ο Τζιούτιας φιένει, πλοκάρει την μπάλα και ζητάνε οι συμπαίκτες του στην αντεπίθεση. Αλλά αυτός δεν το κάνει. Δεν υπάρχει συμπαίκτη στην επίθεση. Ήτανε μόνος του ο Βοζνάκης μόνο. Με τρεις αντιπάλους. Αλλά τώρα το παιχνίδι συνεχίζεται και πάλι. Το Βοζνάκη κατεβάζει, πολύ ωραία περνάει. Αλλά δεν κρατάει για πολύ την μπάλα. Το Ρενάλντο στον Φινικόπουλο. Φινικόπουλος κρατάει, γυρίζει πίσω, αλλά χάνει την μπάλα. Το σούτ εκεί πέρα από τον Χατζιπαρασκευά. Χατζιλάρη και πάλι εκεί να σταματήσει την μπάλα. Δίνει στο Ρενάλντο γρήγορα. Σιγά σιγά. Κάνουν το παιχνίδι τους οι παίκτες της Περιστερώνας. Τώρα και πάλι με τον Ρενάλντο από την αριστερή πτέρυγα. Και πήγε να περάσει την μπάλα για τον Μόσχου, αλλά κόπηκε από τον Παπά. Γρήγορα ο Ρενάλντο μπροστά για τον Σάιντ. Σκύζει ο Σάιντ, δεν ζήτησε φάουλ. Να μην πάνε πλάγιο. Ρενάλντο εκεί, Σαλακίδη ζήτησε, αλλά έδωσε τον πλατάκι. Τώρα βγαίνει ο Παπάς. Δίνει γρήγορα για τον Χατζιπαρασκευάλα εκεί, έχασε αυτό στην μπάλα. Και τώρα Παυλίδης γύρισε πιο πίσω για τον Χατζιλάρη. Τους γεμίζει για τον πλατάκι, κατεβάζει πολύ ωραία με κουρόλ. Με την πίεση του Παπά, παίρνει το πλάγιο. Ρενάλντο. Γρήγορα στον πλατάκι, εκτελεί το πλάγιο. Ξαναπαίρνει ο Ρενάλντο, γεμίζει. Ένα σέντρα σούτ ήταν αυτό. Άτσαλα. Απευθείας out. Γιούτιας τώρα την επαναφορά της μπάλας στο παιχνίδι. Ψηλά. Φαλιάς Φινικόπουλος πιο πίσω για το Δέντζα. Δέντζα σε επικίνδυνα. Πήρε την μπάλα. Τώρα κρατά εκεί πέρα ο Χατζιπαρασκευάς, πήγε να περάσει μπάλα, αλλά πήρε το φάουλ εκεί ο Χατζιπαρασκευάς πίσω. Και την κίτρινη κάρτα στο Ρενάλντο. Και μπάλα και μπροστά τώρα στην αντεπίθεση με τον Σάιντ. Κάνει το σουτ χαμηλό όμως. Ο Τσιούτιας μπλοκάρει και δίνει γρήγορα στην αντεπίθεση για τον Φιλιππίδη. Αυτός έπαιξε γρήγορα με τον Βοζνάκη, δεν πέρασε την μπάλα. Φινικόπουλος τώρα κλέβει. Κάνει ένα σουτ δυνατά από μακριά. Ο Τσιούτιας με ευκολία κρατάει την μπάλα και δίνει γρήγορα στην αντεπίθεση την ομάδα του. Σπονδύνουν να ανέβουνε. Κρατάει και ο Χατζιπαρασκευάς. Γυρίζει πίσω. Τσιούζιας γεμίζει την πλάγια για τον Παπά. Το σκατεβάζει, πάνε περάσει, αλλά κλέβει και ο Μόσκου. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή με τον Φιλιππίδη, να τον πιέζει. Δίνει πίσω το Ρενάλντο. Ρενάλντο μόνος του.
Γεμίζει λίγο πιο κάτω εκεί. Ο Πουσαλακίδης κατεβάζει μέσα στην περιοχή. Ζήτησε εκεί πέναλτι. Αλλά δεν το έδωσε ο διαιτητής. Και εκεί. Ο Σάιντ παίρνει την κίτρινη κάρτα. Του Μαυρόπουλο. Διαιτητή. Καθώς είχε κάποιες διαφωνίες. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή για την ομάδα της Περσερώνας. Θα βγει ο Μόσκου. Έπαιξε ένα καλό παιχνίδι ο Μόσκου. Τώρα θα βγει ο Μόσκου. Θέση του μπήκε ο Χερόπουλος. Τώρα κρατάει μόνο του Θερμαϊκού. Ανεβαίνει, μπάλα πάει στο Φιλιππίδη. Τους κρατάει όμως. Καλά πιο πλάγια για τον Καραγιωργό. Και πάλι παίρνει την μπάλα, κάνει ένα γέμισμα στην αντίπαλη πλευρά. Εκεί όπου είναι ο Χατζηλούδης, αλλά γύρισε ο Ρενάλντο, έκλεψε την μπάλα τώρα. Δίνει στο Δέντζα. Τόσο πιο πλάγια για τον Βοβό, ο οποίος είναι μόνος του. Με χώρο δίνει στον Φινικόπουλο. Πώς περνάει, παίζει με τον Σαλακίδη. Εκεί τώρα παίρνει το φάουλ Πλατάκης. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση. Πάει τώρα να εκτελέσει Φινικόπουλος. Είναι και ο Παυλίδης δίπλα του. Ο Τζούτζιας οργανώνει το τείχος του. Φινικόπουλος εκτελεί απευθείας δίπλα από το δεύτερο δοκάρι του Τζιούτια. Ακούμπησε λίγο την μπάλα και ο Τζιούτιας και παίρνει το κόρνερ η ομάδα της Περσερώνας. Ψηλά, κεφαλιές, μακριά για την άμυνα. Εκεί που βγαίνει ο Ρενάλντο, γεμίζει επικίνδυνα. Εκεί έβαλε το πόδι του ο Παυλίδης και μπλόκαρε με δυσκολία τώρα με το φυλάκα του. Τώρα φεύγουνε μπάλα μακριά από την άμυνα τους. Βγαίνει πολύ μακριά την αιστεία του ο Χατζηλάρη, διώχνει. Πλατάκης τώρα κατεβάζει πολύ ωραία, προσπαθεί να περάσει. Με δύο αντιπάλους στην πλάτη του έρχεται ο Παπάς, κόβει και παίρνει το πλάγιο. Παπάς και πάλι γεμίζει μπροστά εκεί πέρα για τον Χατζηπαρασκευά. Κόβεται τον Παυλίδη, γεμίζει. Πλατάκης κατεβάζει, δίνει στο site. Εκεί χάνει την μπάλα. Φιλιππίδης ανεβαίνει, βγάζει για τον Καραγιωργό. Ανέβαινε τα πλάγια και πάλι παίρνει ο Φιλιππίδης στο κέντρο. Δέντζας εκεί παίρνει το φάουλ τον Χατζηπαρασκευά. Το
Φάουλα του Φινικόπουλου εκτελέστηκε. Άτσαλα μπερδεύτηκε εκεί. Ζήτησε ο Βοβός. Αλλάστε την μπάλα πλάγιο. Άρα τώρα Φινικόπουλος. Στον Σαλακίδη αυτός πολύ γρήγορα βλέπει τον Ρενάλντο που ανεβαίνει από την αριστερή πτέρυγα. Αυτός προλαβαίνει την μπάλα και περνάει τον Παπά. Κρατάει την μπάλα. Να σφυρίζει. Ο διαιτητής δεν είναι πλάγιο. Έδωσε και τώρα μια διαφωνία ο Ρενάλντο και με το πλάγιο που έδωσε ο βοηθός. Αλλά είδε την κίτρινη κάρτα του Μαυρόπουλο. Τώρα συνέχεια με τον Παπά στο πλάγιο δίνει στο Φιλιππίδη. Έρχεται εκεί πέρα ο Χερόπουλος, προσπαθεί να περάσει, μπάλα μακριά από την άμυνα εκεί που κατεβάζει ο Παυλίδης και δίνει γρήγορα αντιπίδης, αλλά έρχεται εκεί ο Χατζηλούδης, έκλειψε την μπάλα και τώρα η αλλαγή πλευράς. Χατζηπαρασκευά χαλαρά βγαίνει τώρα, Πλατάκης παίρνει, κρατάει μου στην μπάλα, πολύ ωραία. Γέμισμα μπροστά για τον Χερόπουλο, δεν περνάει, κόβεται τον Παυλίδη. Γέμισμα Φιλιππίδης, κατεβάζει την κεφαλιά, δίνει στο Χατζηπαρασκευά εκεί, ο Χατζηλάρη μπλοκάρει την μπάλα και δίνει γρήγορα στην αντεπίδεση. Και όπου κρατάει ο Χερόπουλος, δυσκολία. Και τώρα, την Παρασκευά σε δώσει πιο πλάγια, ανέβουν οι συμπαίκτες του. Κόπηκαν πολύ γρήγορα, ο Βοβός ανεβαίνει, είναι στον Φινικόπουλο. Αυτός τον Πλατάκη. Πλατάκης πάει στον Φινικόπουλο, άτσαλα όμως έρχεται ο Φιλιππίδης, κλέβει και παίρνει ο Χατζηπαρασκευάς. Τώρα που δεχτήκε σε θέση offside. Και γρήγορα μπάλα τώρα στο Πλατάκη και πάλι. Κρατάει, δίνει στο Δέντζα. Δέντζας, πλάγια στο Ρενάλντο. Αυτός γεμίζει μπροστά για τον Σάιντ. Μπάλα δυνατά. Φιες out. Καθώς η ομάδα της Περιστερώνας ετοιμάζει ακόμα μια αλλαγή. Προκρατάει ο Παπάς. Έρχεται ο Σάιντ. Περνάει την μπαλιά μπροστά για τον Δέντζα. Έρχεται εκεί ο Παυλίδης, κόβει. Δίνει Παπάς, κρατάει. Μπροστά για τον Φιλιππίδη, Ρενάλντο κλέβει. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτου. Και γεμίζει μπροστά. Που δεν μπορεί να κρατήσουν την μπάλα. Σιούτζια τώρα, ήρεμα. Μπάλα. Γυμνά,
Και ο Παρασκευάς γυρίζει πολύ καλά την μπάλα. Τώρα ανεβαίνουν με τον Φιλιππίδη στην αντεπίθεση, αλλά βγαίνει πολύ γρήγορα ο Παυλίδης και κόβει. Σαλακίδης κρατάει και δίνει δίπλα στο Βοβό. Τους παίζει μπροστά. Φιλιππίδης κλέβει, δίνει μπροστά το συμπέκτη του, κάνει το σούτ αυτός, ο Βοσνάκης ήτανε, έκανε το σούτ, πολύ ωραίο, ο Χατζηλάρη έδιωξε σε κόρνερ. Τώρα θα γίνει η αλλαγή για την ομάδα της Περσερώνας. Στην τη φορά θα βγει ο Πλατάκης. Για ακόμα μια φορά ο Πλατάκης έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Τώρα ετοιμάζονται για το κόρνερ. Μπάλα μακριά. Μέσα στην περιοχή το σούτ. Χατζηλάρη, πολύ ωραία επέμβαση. Εδώ στην θέση του Πλατάκη μπήκε ο Καμπέσης, πώς μας ενημερώνει. Ακόμα ένα φάουλ στην ομάδα του Θερμαϊκού. Πάνε πάρει! Χατζηλιούδης, την μπάλα ψηλά και ο Πουσουμέλας τη βάζει διώχνουμε μακριά. Κόπηκε Βοβός με νύχια και με δόντια, κρατά την μπάλα, αλλά σφυρίζει σάιτ. Τίτης, τώρα ο Ρενάλντο σιγά σιγά ανεβαίνει και πέρα ζήτησε ο Φινικόπουλος, πήρε τώρα την μπάλα και γρήγορα μπροστά μπάλα για τον Χερόπουλο. Αυτός γέμισε εκεί, δεν υπάρχει συμπαίκτης. Έχουν αμυντική, Παυλίδης έρχεται, κατεβάζει Δέντσας δίπλα στον Βοβό. Άτσαλα έτρεξε εκεί ο Σάιντ, πρόλαβε την μπάλα. Δέντσας σε αντίπαλο και εκεί τώρα στην αντεπίθεση του Χατζηπαρασκευά κόπηκε. Καθώς βλέπουμε λίγη ταχύτητα τώρα στα τελευταία λεπτά, τώρα ο Χατζηπαρασκευάς μπαίνει μέσα στην περιοχή με την πίεση εκεί από τον Παυλίδη. Άτσελα την μπάλα ψηλά από την εστία του Χατζηλάρη. Αυτός γρήγορα στο Δέντσα. Μπροστά ανεβαίνουν τώρα οι παίκτες της Περσερώνας. Κρατάει και ο Χερόπουλος. Πιέζεται, χάνει την μπάλα. Φιλιππίδης τώρα πάει να πηδήξει εκεί. Έρχεται ο Σουμελάς, κλέβει την μπάλα. Δίνει γρήγορα στο Ρενάλντο. Ρενάλντο με δίπλα του Σαλακίδη. Εκεί πάει η μπάλα. Σαλακίδης προσπαθεί να περάσει. Ανοίγει πολύ το κοντρόλ του και εκεί ο Παπάς έβαλε το πόδι του και έστειλε την μπάλα κόρνερ. Τώρα σιγά σιγά ο Φινικόπουλος ετοιμάζει την μπάλα για να εκτελέσει το κόρνερ.
πολύ συμπαίκτες του στην αντίπαλη περιοχή. Ψηλά η μπάλα, Διούτια διώχνει. Τώρα στην αντεπίθεση οι παίκτες του Θερμαϊκού. Πολύ γρήγορα η μπάλα άτσα, αλλά προς τα πίσω. Γυρίζει ο Παυλίδης, πηδάει. Εκεί πέρα επέμβαση την άμυνα από τον Παπά. Σε πλάγιο. Τρέχει γρήγορα και ο Ρινάλ τώρα να εκτελέσει. Πλάγιο πίσω τον Σουμέλ. Στο Δέντζα συγγνώμη. Χατζηλάρη στο Δέντζα πάλι. Αυτός με χώρο μπροστά του και με συμπαίκτες. Πάλι πίσω το τρίμερο το φυλακά του. Σιγά σιγά σπάσει τους παίκτες Περιστερώνας. Με τώρα με τον Σαλακίδη. Φινικόπουλος. Στάκι τώρα ο Δέντζας προσπαθεί να περάσει. Έρχεται άμυνα. Κόβουνε, συνεχίζεται. Συνήθει και εκεί. Ακόμα ένα κόρνερ για την ομάδα της Περιστερώνας. Πάλα ψηλά, κεφαλιές μακριά από την περιοχή. Έρχεται εκεί πέρα ο Σαλακίδης, γεμίζει κεφαλιές από την άμυνα μακριά. Ξαναπαίρνει ο Σαλακίδης, ξαναγεμίζει. Εκεί που η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά, γεμίζουν το σέντρα σούτ. Έγανε σάιτ. Ρενάλντο γεμίζει μπροστά για τον Σάιντ και ο Σάιντ παίρνει το φάουλ. Σφυρίζει ο κ. Μαυροπλούς. Δεν παρασκευάζει κάτι τέτοια παράπονα εκεί τον διαιτητή. Τώρα αυτή τη φορά ο Δέντζας εκτελεστεί στο φάουλ. Δέντζας, Φιλιππίδης διώχνει μακριά. Και εκεί τώρα παίρνει το φάουλ ο Χατζηπαρασκευάς. Ακόμα μια φάση σταματά εκεί. Εδώ τώρα η ομάδα του Θερμαϊκού ετοιμάζει και αυτή ακόμα μια αλλαγή για να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι της. Προφινικόπουλος δίπλα. Μπέκτο εκεί πέρα. Πέρασαν και δίνει γρήγορα στο Σαλακίδη. Φεύγει στην αντεπίθεση εκεί πέρα ο Γκαμπέσης. Δίνει πίσω στο Ρενάλντο. Αυτό σάτσαλα. Βρίσκει καλά την μπάλα. Απευθείας out. Γιούζιας γεμίζει. Ρενάλντο πρώτη κεφαλιά. Σαλακίδης γυρίζει πίσω στο Δέντζα. Βοβός έρχεται, προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα για την ομάδα του, αλλά χάνεται. Τώρα γεμίζει ο Τζιπαρασκευάς στην άλλη πλευρά, εκεί όπου τώρα
Κλέβουν οι αντιπάλοι, γίνεται το σούτ από τον Ντεμολάρη. Περνάει μπάλα Φινικόπουλος, γεμίζει μπροστά για τον Σάιντ. Και ο Σάιντ με τον Παναγουλόπουλο και τον Τζούτζα έχασε την ευκαιρία. Αντώρο Παπάς έκανε το λάθος. Τώρα στην αντεπίθεση έδωσε ο Δέντζας για τον Σάιντ. Σάιντ τώρα μες την περιοχή, βγάζει εκεί για συμπαίκτη, μπορεί να βρει. Ο Σάιντ παραμένει κάτω και σφυρίζει ο κ. Μαυρόπουλος φάουλ. Ακριβώς λίγο πριν τη γραμμή στην περιοχή του Τζιούτζια. Τώρα στο κοντινό φάουλ ο Φινικόπουλος και πάλι στην μπάλα για να εκτελέσει. Φινικόπουλος χαμηλά το σουτ, μπάλα πάει έξω. Σαλακίδης ένα σουτ λίγο πιο ψηλά την εστία του Τιούτια. Σταματάει και η φάση και τώρα θα γίνει η αλλαγή για την ομάδα της Περιστερώνας και για το Θερμαϊκό. Θα βγει ο Παπάς για την ομάδα του Θερμαϊκού και ο Ρενάλντο για την ομάδα της Περιστερώνας. Τερτζούδης μπήκε για την ομάδα του Θερμαϊκού. Τώρα με στην περιοχή για να περάσει εκεί μπάλα. Ο Τζιούτια σταμάτησε την αντεπίθεση. Αντεπίθεση. Ντεμολάρη εκεί ζήτησε την μπάλα. Θα χάθηκε. Φινικόπουλος κρατάει. Δίνει στο Δέντζα. Τον στο Σιμελά. Νικόπουλος απλά για τον Βοβό. Το έπαιξε εκεί τον Καμπέση. Να περάσουν στην περιοχή. Μπάλα δεν πάει μακριά. Εκεί το σούτ από τον Σαλακίδη. Τζιούτιας έκανε την απόκρουση. Και τώρα στην αντεπίθεση μόνο το Θερμαϊκό, αλλά η μπάλα πάει απευθείας out. Πλάγιο, συγγνώμη. Γρήγορα εκτελείται. Η μπάλα πάει στο Φινικόπουλο. Χάθηκε μια ευκαιρία για γκολ για την ομάδα της Περιστερώνας. Τώρα και η μπάλα και πάλι στα πλάγια για τον Σάιντ. Κάνει τις τρίπλες και περνάει. Βγάζει και τη σέντρα εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης και πάει απευθείας μπάλα. Ελεύθερο χτύπημα. Σας έχουμε συμπληρώσει ο 85 λεπτά παιχνίδι παραμένει στο 0-0. Ακόμα να δούμε σκορ. Μπάλα μπροστά για τον Ντεμολάρη. Τους έδωσε ο συμπαίκτη του, δεν μπορούσε να περάσουνε. Γρήγορα η μπάλα πάει πλάγιο. Πάει να εκτελέσει ο Βοβός. Ναι, έλα εγώ την κάμερα. Πες με τι θες. Η κάμερα στραβά. Όχι, 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 κλείσει, κλείσει.
Προσπαθούν τώρα με τα πλάγια να ανέβουν οι παίκτες Περσερώνας. Εκεί υποπίση. Παίρνει το κόρνερ. Εδώ στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Συνεχίζει και ψάχνει τον γκολ η ομάδα της Περσερώνας τώρα και πάλι με αυτό το κόρνερ. Με ελπίδες. Μπαλά ψηλά εκεί, επαφές, μακριά όμως η άμυνα, το είχα την Παρασκευά. Όχι πολύ μακριά εκεί. Γρήγορα Γκαμπέσης κρατάει. Το γέμισμα στην περιοχή, κεφαλιά σαν την άμυνα μακριά. Και ακόμα ένα πλάγιο. Γρήγορα στον Σαλακίδη. Τους κρατάει, κάνει τις στροφές, ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Δίπλα εκεί το γέμισμα. Πέρα γυρίζει ο Σαλακίδης, παίρνει την μπάλα. Περνάει εκεί πέρα για τον Γκαμπέση. Προσπαθεί να περάσει, έπαιξε με τον συμπαίκτη του. Πέρα από πίεση, Γκιούτζιας βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα ανοίγει το κοντρόλ του ο Τζιπαρασκευάς και παίρνει το φάουλ. Τα τελευταία δευτερόλεπτα να συμπληρωθούν τα 90. Πως έχει αρχίσει και η βροχή σιγά σιγά το παιχνίδι. Εδώ τώρα στο παιχνίδι με το Χατζιπαρασκευά στο φάουλ. Γεμίζει στην αντίπαλη άμυνα, κεφαλιές από αμυντικούς στο σούτ εκεί πέρα που έγινε από τον Φιλιππίδη, μπαλά μακριά. Συνεχίζει τη φάση όμως, Παυλίδης πηδάει, διώχνει. Κρατάει όμως Χατζιπαρασκευάς, διώχνει. Προσπαθούν να μπουν στην περιοχή. Τώρα ανεβαίνει η ομάδα της Περσερώνας εκεί όπου βγαίνει ο Τζιούτζιας που κρούει την μπάλα. Σαλακίδης γρήγορα στο Φινικόπουλο. Φινικόπουλος προσπαθεί να αλλάξει την πλευρά εκεί το σούτ επικίνδυνα. Δίλω την αισία του Τζιούτζια και το τελευταίο σφύριγμα παιχνιδιού. Φιάλη Περσερώνας, Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης 0-0. Δεν υπήρξε σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Εσείς μπορείτε να μας στηρίξετε με μια γραφή στο κανάλι μας, Φιλαδέλφων TV. Αυτά τίποτα από εμάς. Καλό σας βράδυ.